Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιτ Κάμερον, δηλώσε ότι αντιτίθεται πλήρως στην αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ακόμη και για εκπαιδευτικές αποστολές, σε συνεντευξή του στη γερμανική εφημερίδα, στο Deutsche Zeitung. Ο Κάμερον είπε ότι η εκπαίδευση των Ουκρανών είναι καλύτερα να πραγματοποιείται εκτός Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η Βρετανία έχει εκπαιδεύσει 60.000 Ουκρανούς στρατιώτες με αυτόν τον τρόπο. Όπω τόνισε χαρακτηριστικά, η τοποθέτηση ξένων στρατιωτών στην Ουκρανία απλά θα έδινε περισσότερου στόχου για τη Ρωσία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προκάλεσε σ' άλλο του συμμάχους του στις 26 Φεβρουαρίου, όταν δεν απέκλεισε την απόστολη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για να την βοηθήσει να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Η Βρετανία επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε στείλει μικρές μονάδες στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στην ιατρική εκπαίδευση, αλλά ένα εκπρόσωπο του πρωθυπουργού Ρίση Νεπ είπε ότι η χώρα δεν προβλέπει μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης. Ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια προ το παρόν για αποστολή στρατευμάτων, αλλά ότι οι σύμμαχοι τη Ουκρανία θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ειδική εκπαίδευση ή αποστολών από Στη συνέντευξή του στη Σουντόιτσε Zeitung, ο Κάμερον είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνικούς και ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με το Βερολίνο για να άρει την επιφυλακτικότητά του στην προμήθεια πυράβλων ταύρου γερμανικής καταγωγής. Το Βερολίνο αρνήθηκε να παραδώσει πυράβλους ταύρου στην Νέα Ουκρανία, φοβούμενο ότι το βεληνικές των 500 χιλιόμετρων (310 μίλια) θα χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσει στόχου βαθιά στο ρωσικό έδαφο.